Τον Νεμάνια Μπιέλτσα πιο πίσω στο rotation του Αλεξάνδρ Τζόρτζεβιτς και έρχομαι τώρα να μετανοήσω και να παραδεχθώ το λάθος μου, διότι ο Νεμάνια δεν έχασε σουτ, ήταν απολαυστικός. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό είναι σε μια πεντάδα πάρα πολύ ψηλή, όπου ουσιαστικά θα παίζει στο 3. Ή ο Γιώβιτς θα τραβηχτεί πιο έξω με την ανάγκη που έχει, έχει πέντε ο Γιώκης που έχει να πασάρει. Και μπορεί να ισορροπήσει κάπως έτσι. Είχε λοιπόν 3 στις 3 βολές, 4-4 δίποντα και 3-3 τρίποντα. Μια εξωπραγματική εμφάνιση σε 16 λεπτά. Το παιχνίδι έχασε το ενδιαφέρον του. Εδώ είναι ίσα ίσα που προλαβαίνουμε έτσι να καταλάβουμε πώς είναι οι δύο ομάδες κοντά στο σκορ. Μέχρι το 5ο λεπτό 11-5 και από εκεί και έπειτα. Οι Σέρβοι έκαναν 28-13 στην πρώτη περίοδο. Ο Γιώκητς που τον είδαμε με 9 πόντους, 4 rebound και 6 assist από πολύ νωρίς. Έβαζε επίσης γκάζι στην μηχανή του Τζόρτζεβιτς. Μαζί και ο Ραντούλιτσα που είχε πολλά κέφια σε αυτόν τον αγώνα και τελείωσε το πρώτο μήνυμα. Ναι, με 11 πόντους. Ναι, με τις Φιλιππίνες ίσως έχεις δίκιο. Διαφορά ξέφυγε πάρα πολύ, είπαμε 28-13 στο 10, 62-35 με επιμέρους 34-22 στη δεύτερη και εκεί που έσπασαν τα φρένα στην τρίτη, 37-13. Ασύλληπτες διαφορές. Μου έκανε αίσθηση μάλιστα και εντύπωση το πώς βρήκαν το κέφι αυτά τα αστέρια να παίξουν απέναντι στη... Αλήπητα, δεν σταμάτησαν. Ναι, δεν σταμάτησαν καθόλου. Όπως το λες, όποιος έμπαινε έμοιαζε να πηγαίνει με αυτόματο πιλότο. Στο ξεκίνημα λοιπόν της τρίτης περίοδου έκαναν και ένα επιμέρους 13-0, έγινε το 75-35 στο σκορ. Λίγο πιο κάτω χρονικά από το σημείο που παρακολουθούμε βλέπετε τα τρίποντα στην ημερήσια διάταξη κανονικότατα για τους Σέρβους που τελείωσαν το παιχνίδι με 12 στα 22 και 54 σχεδόν 55% ποσοστό. Ρελαντή. Και ακόμα πιο εντυπωσιακό το 86% στα δίποντα. Η σωματοδομή είναι προφανώς χαοτική και η διαφορά είναι χαοτική ανάμεσα στις δύο ομάδες, το μοντέλο που η κάθε μία επιφέρει και έτσι με αυτό και με εκείνο και με το άλλο είδαμε και κάποια καλάθια από τους Φιλιππινέζους, οι οποίοι δεν είχαν σύν της άλλης και σε καλή μέρα τον καλύτερο τους παίκτη, τον Μπλάτς, ο οποίος τάσπασε πάρα πολύ κακός, ειδικά στα τρίποντα, 1 στα 7, δεν είχε ιδιαίτερη διάθεση. Και βρήκαν σκορ μόνο από τον Πέρες που είχε 16 και τον Ντάλισταν που έφτασε τους 15. Που είχε θράσος με τον Μαριάνοβιτς στην προηγούμενη φάση. Ναι, σωστά. Αλλά στην πορεία θα δούμε και μια μεγάλο πρεπή τάσα. Αυτό έδειξε, ναι, αυτό είδες, την τάπα είδες. Και έφτασαν τους 99 πόντους στα 30 λεπτά και τελικά το τελικό 126-67 ανάμεσα στις δύο ομάδες με σκορ ακόμα από τον Μπογδάνοβιτς 17 και το Γιώκητς όπως είπα